Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, είναι από τα πιο θλιβερά και τα πιο μελαγχολικά πράγματα που συζητάει κανένας το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Πρώτα απ' όλα στην ουσία του. Γιατί αυτό που κυριαρχεί σε τούτο εδώ το Κοινοβούλιο είναι οι ευρωπαϊκές αρχές, η ευρωπαϊκή παράδοση, ο ευρωπαϊκός ηθικός κώδικας, η αντίληψη της Ευρώπης για τη δίκαιη εισβολή, για το δίκαιο υπεριαλισμό, για το δίκαιο καπιταλισμό, όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα, και από κάτω αγνοείται πρώτα απ' όλα αυτός ο διαχωρισμός ο οποίος γίνεται ταξικά, νομικίστικα και με οικονομικό κριτήριο των προσφύγων από τους μετανάστες. Καταβούληση. Περίπου όπως έμπαινε με τη φωτιά το σημάδι στα οπίστια των βοηδών. Με καουμπόικο τρόπο. Διότι με τον ίδιο τρόπο έχει παράδοση ολόκληρη αυτή η Ευρώπη να έχει ρατσιστικά κριτήρια και εξαιρετική τεχνογνωσία στην κατασκευή στρατοπέδων συγκέντρωσης. Από τις οποίες αυτές παραδοσιακές αρχές της Ευρώπης, και σαρκάζω είναι προφανές, δεν έχει εξαιρεθεί ούτε η χώρα μας επί δεκαετίες δεκαετιών. Σε επίπεδο μάλιστα ντόπιων ανθρώπων, ντόπιων ηθαγενών, όπως τα έλεγε κάποιος. Με δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν προνομιακή, πρώην απεικιοκρατική και νυν δυνατότητα, να έχουν για παράδειγμα οι Ισπανοί βάσεις, θέσεις, επαρχίες σε αφρικανικό έδαφος και όλα αυτά να τα κρατάνε έξω από το ευρωπαϊκό έδαφος, που να είναι το ίδιο άσχημα με αυτά που συζητάμε εμείς τώρα εδώ στο Αιγαίο. Και όχι μόνο στο Αιγαίο. Φέρνεται λοιπόν ένα κώδικα. Ας πούμε ότι ο κώδικας, δεν θα καθίσω και θα σταθώ να χάσω τώρα χρόνο από τον ελάχιστο που έχω να εξηγήσω γιατί κώδικας, γιατί έτσι, γιατί τώρα, από την ώρα που επίκειται ένα σύμφωνο το οποίο είναι υποδιαπραγμάτευση μετανάστευσης μεταξύ των αντιτιθέμενων διαφορετικών πολιτικών, διαφορετικών ριζών και επικοδομημάτων σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση και τη χρήση της δουλείας στην Ευρώπη, δεν θα το συζητήσω τώρα. Γιατί όταν θα έρθει αυτό και αν ποτέ γίνει, στη χώρα του Όρμπαν, που τα πιτσιρίκια πήγανε δίκη αντιμετώπισης της ποινής για να δείξουν ότι είναι πιο ρατσιστικά από τους γονείς τους στο γήπεδο, φωνάζοντας εναντίον των μαύρων στη λευκή Ευρώπη, κατά κύριο λόγο, να μιλήσω για τον τρόπο με τον οποίο λέτε ότι κάνετε επαναπροωθήσεις. Επαναπροωθήσεις σε ποια Τουρκία? Εδώ έχετε κόψει το διάλογο με την Τουρκία. Να μιλήσω για την επικινδυνότητα την οποία αντιμετωπίζει κάποιος τον μετανάστη, τον πρόσφυγα, τον διωγμένο από πολέμους στους οποίους πρωτοστατεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν κάποιος σας λέει δύο μέτρα και δύο σταθμά για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, δεν σημαίνει ότι δεν έχει για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, όπως έχει το ΚΚΕ, τη στάση που έχει απέναντι σε όλους τους πρόσφυγες όλων των ανίερων πολέμων που γίνονται για την ενέργεια ή με μπυριλιστικά κριτήρια και για τα λεφτά. Αλλά όταν έχετε τον Υπουργό, το δικό μας, τουρισμού, να λέει πριν από ένα περίπου μήνα να έρθουν οι Ουκρανοί πρόσφυγες και θα χρησιμοποιηθούν στον τουρισμό, την ίδια ώρα που ακούς από κάτω ότι οι δικοί μας δεν αντέχουν να δουλέψουν στον τουρισμό στις συνθήκες της γαλέρας, και κάνεις πρόσκληση στους πρόσφυγες της Ουκρανίας να έρθουν να δουλέψουν στις συνθήκες γαλέρας που δεν θέλουν να δουλέψουν 50.000 δικοί μας. Τι να σκεφτώ εγώ, ποια είναι η προσέγγιση της χώρας που κρύβεται πίσω από έναν κώδικα? Ξέρετε τι κάνει αυτός ο κώδικας στην πραγματικότητα? Κομποστοποιεί μια αθλειότητα ανθρωπισμού, αξίας της ανθρώπινης ζωής και κυρίως της εργασίας. Είναι απίστευτο πως οι επιχειρηματικοί πρόσφυγοι στην Ελλάδα έχουν προνόμια που δεν μπορεί κανείς να τα φανταστεί. Και μην μου πείτε ότι δεν έχουμε επιχειρηματικούς πρόσφυγες. Δηλαδή αυτούς που έχουν τα χρήματα να έρθουν εδώ, να αγοράσουν, να καταθέσουν, να κινηθούν. Έχουμε εκμετάλλευση οποιοδήποτε ταλέντου αλόχρωμου, γιατί αυτό μπορεί να αποφέρει από επικοινωνιακό μέχρι ουσιαστικό κέρδος. Τότε είναι όλοι καλοί. Είμαστε στη χώρα που είχε τραβηχτεί γραμμή για τα ούρα του Τσίγκοφ,
Για όποιον δεν θυμάται παλαιότερα σε αυτόν τον τόπο, για να δει τις ρίζες με τις οποίες καλλιεργείται τον κόσμο απέναντι στους πρόσφυγες. Και αυτό θα το βρείτε μπροστά σας. Θα το βρείτε μπροστά σας, γιατί ακολουθήσατε την ευρωπαϊκή πολιτική της ανάθεσης της ανθρώπινης ζωής, αφού την έχει μετατρέψει η ιμπεριαλιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμμετοχή της στους πολέμους από την Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, στην Αφρική, στο Μάλι, παντού μαζί με τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ. Αφού έχει παράξει λοιπόν και συνεχίζει να παράγει πρόσφυγες, μετά έφτιαξε και το άλοθη της κομποστοποίησης του ζητήματος που λέγεται ΜΚΟ. Και αφού χρησιμοποιήθηκαν και οι ΜΚΟ, μετά φτάσαμε στη Frontex. Και η Frontex είναι ένα στρατιωτικό Βατικανό στη χώρα. Τα μέλη της Frontex, οι οικογένειές τους, κινούνται ελεύθερα στη χώρα εδώ. Ο επικεφαλής τους σέρνεται στα δικαστήρια για σκάνδαλα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν θα καθίσω να την ανοίξω αυτή τη στιγμή εδώ. Μια ύποπτη παραστρατιωτική στην πραγματικότητα οργάνωση, η οποία λειτουργεί έναντι των κρατών σαν ένα είδος ιδιωτικής φρουράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκάτω από αυτές τις συνθήκες, αν υπήρχαν ουσιαστικές κρατικές δομές, αν υπήρχε και είχε ξεπεραστεί πραγματικά η αντίληψη του Ποντιακού Ανεκδότου και του Τυρκόσπορου της Μικρασιατικής Καταστροφής, για να είμαστε και ειλικρινείς, και είχαμε προχωρήσει ουσιαστικά, πολιτικά και πολιτισμικά, κλείνοντας και ειλικρινά 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, όλη αυτή η δομή θα έπρεπε να είναι οργανωμένη, να είναι κρατική, να είχαμε παλέψει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες που ξέρετε ότι είμαστε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποβάλλεται το αίτημα ασύλου στη χώρα προορισμού και να μην κάνει η Ελλάδα τον πορτιέρι, όπως και άλλες χώρες ενδεχομένως, τον πορτιέρι διαθαλάσσης. Και φτιάξατε, θα μπορούσαμε να έχουμε φτιάξει έναν μηχανισμό ο οποίος εμπειρικά οι άνθρωποι μας εδώ στην Ελλάδα, εργαζόμενοι στις δομές, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, φύλακες, άνθρωποι της ασφάλειας, της ευημερίας, παιδιά με κοινωνιολογικές γνώσεις, να πάρουν από τον πλούτο των μεταναστών, από τον πλούτο των προσφύγων, τον πολιτισμικό, τον ουσιαστικό, τον εργατικό, τον πραγματικό, και αυτό να αντανακλά στην ελληνική κοινωνία για να τελειώνει και με τα τελευταία της ρατσιστικά, που δεν είναι τελευταία, δυστυχώς σε σκάτος είναι και διωγγωμένα, ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Την αντίληψη ότι είναι αντικείμενο για εκμετάλλευση ο άνθρωπος από τον άνθρωπο και στον πρόσφυγα, αυτό επειδή είναι πρόσφυγας και επειδή είναι μετανάστης, δεν είναι κακό πράγμα μόνο η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ναι, συμφωνούμε, ακόμα και αν δεν ψηφίζουμε κουκουέ, είναι καλό πράγμα. Οι άνθρωποι να μην εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους, εκτός και αν είναι μετανάστες. Εκτός και αν δεν έχουν υπό την κεφαλή κλίνε. Εκτός και αν είναι αδύναμοι. Και έτσι φτιάχνεται μία ολόκληρη ράτσα η οποία αντιλαμβάνεται ως καλό τον ξένο, όταν έρθει εδώ να αγοράσει την εργατική του δύναμη επενδύοντας, είτε είναι η Amazon, είτε είναι η Pfizer, σε φτηνό εργατικό δυναμικό, για να μπορεί με τη σειρά του το φτηνό εργατικό δυναμικό να μιλάει για την ακραία φτώχεια, και αφού μιλήσει για την ακραία φτώχεια και την κάνει αποδεκτή ως έννοια, να εκμεταλλεύεται το κατώτερο δυναμικό, το εργατικό, το οποίο έρχεται φτηνό, μαύρο και κυνηγημένο. Όταν λοιπόν όλο αυτό το πράγμα κωδικοποιείται, έχετε μία κομποστοποίηση ιδεολογική μίας Ευρώπης και μίας Ελλάδας που όχι απλώς δεν είναι πρωτοποριακή. Για αν ήταν πρωτοποριακή από τον κύριο Πιερακάκη θα ξέραμε πόσες πρόσφυγες έχουμε, πόσοι έχουν βάλει έτσι για άσυλο, πόσα είναι τα συνόδευτα, πόσα δεν είναι τα συνόδευτα, πού ακριβώς. Τίποτα δεν έχουμε από όλα αυτά. Τα φακελώματα είναι για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Τίποτα δεν έχει προχωρήσει ως καινοτομία. Για να ήμασταν πραγματικά καινοτόμοι, έπρεπε να είμαστε εναντίον αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής και εναντίον αυτής της νατοϊκής πολιτικής. Το μεν ΝΑΤΟ μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγει πρόσφυγες και έρχεται η Ευρώπη και κομποστοποιεί αυτούς για να φτιάχνει είτε νεκροταφεία είτε πολύ χρήσιμες χωματερές ανθρώπων, γιατί και τα δύο αποδίδουν. Κωδικοποιώντας τα ανθρώπινα σκουπίδια έτσι όπως το έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα, δεν πρόκειται όχι να δουν άσπρη μέρα οι άνθρωποι, αλλά ούτε οι εκμεταλλευτές τους. Ξέρετε, αυτά γυρίζουν μπούμεραγκ σε μια χώρα που έχει στο πετσί της και προσφυγιά και διωγμούς και την υπεράσπιση μιας πατρίδας που αφήνεται στην ουσία της να σαπίζει.